την παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για την ποινική υπόθεση που αφορά τόσο στο ρεπορτάζ του Al Jazeera όσο και σε γεγονότα στο πλαίσιο των κατεξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, απάντησαν δύο εκ των τριών κατηγορουμένων που παρουσιάστηκαν σήμερα στο μόνιμο κακουριωδικείο Λευκοσίας. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρης Σιλούρης και ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζοβάνης δήλωσαν ενώπιον του δικαστηρίου πως δεν παραδέχονται τις πέντε κατηγορίες που απήγγειλε η εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας Έλλη Παπαγαπίου. Λόγω απουσίας του στο εξωτερικό, ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε μέσω του συνηγόρου του Αντρέα Πιτάτζη νέα ημερομηνία στις 18 Ιανουαρίου, προκειμένου να απαντήσει και ο ίδιος επί του κατηγορητηρίου. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κακουριωδικείου ανέγνωσε την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις δύο προδικαστικές ενστάσεις που είχε εγείρει ο δικηγόρος του κυρίου Τζοβάνι περί ανυπαρξίας έγκυρου νόμου, στον οποίο στηρίζονται οι κατηγορίες. Σύμφωνα με την απόφαση, το δικαστήριο, ύστερα από μελέτη των επιμέρους θέσεων και τη σχετική νομολογία, αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη των δύο υποβληθυσών ενστάσεων.